Κλειστό για μία ολόκληρη εβδομάδα θα παραμείνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη μετά από σχετική απόφαση τη διοίκηση, αντιδρώντα με τον τρόπο αυτό στην καθυστερημένη έκδοση του ΦΕΚ με το νέο Συμβούλιο Διοίκηση του Πανεπιστημίου. Όσο δεν προχωράει η διαδικασία, το Δημοκρίτιο δεν μπορεί να προχωρήσει στην έγκριση του προπολογισμού του και ω εκ τούτου στην εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνη για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Το γραφειοκρατικό κόλλημα αυτό που έχει ανακύψει δεν επιτρέπει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη να ξοδέψει χρήματα για την κάλυψη των αναγκών του, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται για μία ακόμη φορά στη θέρμανση τόσο των αιθουσών διδασκαλία όσο και των Ω τον ισχυρότερο βραχίωνα τη αποτρεπτική δύναμη τη χώρα, χαρακτήρισε τα στελέχη και το σύνολο του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων ο Υπουργό Εθνική Άμυνα Πάνο Παναγιοτόπουλο, ο οποίο πραγματοποίησε επίσκεψη στι έδρε τη 12η και τη 16η Μεραρχία Πεζικού στον Εύρο. Όπω τόνισε, στόχο τη περιοδία είναι να ενημερωθεί και να ανταλλάξει απόψει με αξιωματικού, υπαξιωματικού και στρατεύσιμου που υπηρετούν στην περιοχή. Το θέμα τη ΕΚΑΠ και τη αγοραπολισία τη παραμένει στάσιμο τι τελευταίε ημέρε. Στο παιχνίδι, ω γνωστόν, βρίσκεται εδώ και μερικέ εβδομάδε και ο ομογενή επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, που φέρεται να έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά, αν και εκτό διαγωνιστική διαδικασία και προφανώ ανταγωνίζεται ισότιμα τον τουρκικό ομίλο ΣΕΒΑ, το μόνο που κατέθεσε δεσμευτική προσφορά στο στάδιο του δεύτερου διαγωνισμού. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει μέχρι στιγμή, άγνωστο παραμένει σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει αξιολόγηση, αν ομογενή επιμένει μέχρι τέλου και αν έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων τη που είχε ζητήσει. Απέναντί του βρίσκεται ο τουρκικό όμιλο που συνεργάζεται με την ελληνική εταιρεία τροφίμων Ελγιακά. Από τη Διεύθυνση Κοινωνική Πρόνοια του Δήμου Ξάνθη έγινε γνωστό ότι σήμερα Τετάρτη, όπω είχε προαναγγελθεί, ξεκίνησε η πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων. Ω γνωστό, τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί έγκαιρα και αρκετά νωρί από την τοπική διεύθυνση, αλλά η καθυστέρηση οφείλεται στο Υπουργείο, όπου ολοκληρώνεται η συγκέντρωση των στοιχείων από όλη τη χώρα πριν προχωρήσει η καταβολή των επιδομάτων. Στην Ξάνθη θα δοθούν 1,3 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν σε 2.400 δικαιούχου προνοιακών επιδομάτων, δηλαδή κατά μέσο όρο 540 ευρώ αναδικαιούχου στο Δήμηνο. Τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ξάνθη, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση τη παρουσίαση του πρώτου Ελληνορωσικού Επιχειρηματικού Φόρουμ Ερμή, που θα διεξαχθεί στις 16 και 17 Μαου 2013 στη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη που παραβρέθηκαν είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρω για τι δυνατότητε εξαγωγών και συνεργασιών που θα έχουν με Ρώσους επιχειρηματίε κατά τη διεξαγωγή του φόρουμ.